καλησπέρα σε όλους σας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Εδώ είμαστε λοιπόν. Έχουμε σήμερα συνέντευξη με την κυρία Ιωάννα Αγγελεστάθη, η οποία βέβαια θα μας μιλάει από το τηλέφωνο, διότι υπήρξε ένα προβληματάκι και γι' αυτό το λόγο και καθυστερήσαμε. Εδώ με την εκπομπή Peaky Blinders, κάθε Τετάρτη 9.30 το πήγαμε μισή ώρα αργότερα τώρα, διότι καθυστερήσαμε, είχαμε ένα τεχνικό προβληματάκι. Να καλησπερίσω την κυρία Αγγελεστάθη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να είστε καλά, χίλια συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Καλά, δόξα τω Θεώ, συμβαίνουν αυτά, μη σας νοιάζει. Να πούμε φυσικά ότι η κυρία Αγγελεστάθη είναι υπεύθυνη στον τομέα προστασίας του πολίτη της Νέας Δημοκρατίας. Και φυσικά να πούμε ότι η συνέντευξη αυτή έγινε τυχαία πάνω στα γεγονότα, γιατί την είχαμε κανονίσει μία εβδομάδα πριν, χωρίς να ξέρουμε τι μέλη γενέστε πριν των γεγονότων, αλλά νομίζω ότι το timing ήταν καταπληκτικό εντός εισαγωγικών, δυστυχώς καταπληκτικό εν τη αυτή. Λοιπόν, να πάρουμε λίγο τα γεγονότα και να ξεκινήσουμε λίγο από την Κυριακή, όπου είδαμε διάφορα βίντεο ντοκουμέντα, αλλά και τη χθεσινή πορεία εδώ στη Νέα Σμύρνη. Θα ήθελα να αρχίσουμε με έναν σχολιασμό, κύριε Αγγελεστάθη, από την μεριά σας. Πώς είδατε τα γεγονότα, αλλά θέλω να τα πάρουμε από την αρχή, από το συμβάν της Κυριακής φυσικά, και να έρθουμε στο σήμερα. Λοιπόν, την Κυριακή γίναμε όλοι μάρτυρες της προβολής ενός βίντεο. Το βίντεο αυτό απεικονίζει ένα συγκεκριμένο λεπτό και γι' αυτό το συγκεκριμένο λεπτό μπορούμε να έχουμε άποψη. Πλην όμως σφαιρική άποψη των γεγονότων δεν μπορούμε να έχουμε, γιατί για να έχουμε σφαιρική άποψη των γεγονότων πρέπει να ξέρουμε και τι προηγήθηκε, και από ό,τι μαθαίνω προηγήθηκαν πολλά και για αρκετή ώρα, και τι ακολούθησε. Και από ό,τι μαθαίνω επίσης ακολούθησαν πολλά και για αρκετή ώρα. Γι' αυτό το λόγο εγώ παγίως, και όχι μόνο στο συγκεκριμένο περιστατικό και στο συγκεκριμένο περιστατικό αλλά σε όλα τα περιστατικά, λέω ότι όπου υπάρχει ερωτηματικό για το αν οι αστυνομικοί υπερέβησαν το μέτρο, πρέπει να επιλαμβάνονται οι αρμόδιοι, οι οποίοι κάθονται μετά και ψάχνουν και τι έγινε πριν και τι έγινε μετά και τι έγινε στο ενδιάμεσο. Αξιολογούν, συλλέγουν τα στοιχεία και έχουν τη γνώση και την εμπειρία να βάλουν τα πράγματα στη θέση τους. Εδώ λοιπόν έχει επιληφθεί ήδη η ελληνική αστυνομία εσωτερικά, έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση και έχει επιληφθεί και η εισαγγελία που έχει κινήσει την ποινική διαδικασία. Κατά συνέπεια το σωστό και το ασφαλές είναι, εφόσον υπάρχει ένα ερωτηματικό εδώ πέρα, και δικαίως υπάρχει ένα ερωτηματικό, γιατί πράγματι αυτό το μεμονωμένο λεπτό που βλέπουμε όλοι μας στο βίντεο εγείρει ερωτήσεις. Το σωστό λοιπόν είναι να αφήσουμε, αφού έχουν κινηθεί οι δύο προβλεπόμενες διαδικασίες που σε ένα αστικό κράτος, σε μια αστική κρατεία προβλέπονται, να βγάλουν το πόρισμα αυτοί που μπορούν να το βγάλουν. Γιατί εμείς με το μισό λεπτό βίντεο δεν μπορούμε να βγάλουμε το πόρισμα. Κυρία Αγγελεστάθη, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά επειδή είπατε για βίντεο ντοκουμέντο και είπατε για ένα, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή είστε και νομικός, για όσους δεν το ξέρουν, κύριε Αγγελεστάθη είναι δικηγός, με ειδίκευση στο αστικό και το εμπορικό δίκαιο, αλλά σαφώς μπορείτε να μας δώσετε καλύτερες κατευθύνσεις. Αρχικά λέτε για πράγματα που προηγήθηκαν και θα ήθελα να διευκρινιστούν αυτά τα πράγματα που προηγήθηκαν. Τι εννοείτε ή τι μάθατε, και επίσης θα ήθελα να ρωτήσω, ντοκουμέντο δεν θεωρείται και η μαρτυρία, όπου είναι ουκολίγες οι μαρτυρίες των ανθρώπων για το τι συνέβη, διότι τα γεγονότα διαστρεβλώνονται. Λοιπόν, εγώ διάβασα την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας, η οποία κάνει λόγο για 30 άτομα, τα οποία ήταν πέριξ της πλατείας, και όταν ήρθαν οι αστυνομικοί και ξεκίνησαν να διενεργούν τους ελέγχους ησύχως και έτσι όπως έπρεπε, κάποια στιγμή τους προσέγγισαν
και άρχισαν να τους πλησιάζουν με απειλητική διάθεση και ξεκίνησαν οι προφυλακισμοί και το ένα έφερε το άλλο και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Οι μαρτυρίες δεν λένε, οι μαρτυρίες όμως των κατοίκων δεν λένε επακριβώς αυτό και δεν ξέρω κατά πόσο οι άνθρωποι οι οποίοι έγιναν μάρτυρες είναι κατά και της αστυνομίας, γιατί κακά τα ψέματα, κυρία Γκελεστάθη, να λέμε την αλήθεια. Θέλουμε να αισθανόμαστε ασφαλείς στο κράτος και ουδείς θέλω να πιστεύω ότι θέλει να αμφισβητήσει τον ρόλο της αστυνομίας. Αντιθέτως, θεωρώ ότι θέλουμε πραγματικά να ζούμε σε ένα υγιές περιβάλλον και ασφαλές με τους ανθρώπους που μας προσφέρουν ασφάλεια. Γιατί δεν έχουμε ντοκουμέντο των ατόμων από τη στιγμή που έχουμε ντοκουμέντο των αστυνομικών που επιτίθεται, γιατί δεν έχουμε ντοκουμέντο των ανθρώπων, των πολιτών που επιτέθηκαν και γιατί έγινε η αναφορά εκείνη τη μέρα. Γιατί η Νέα Σμύρνη είναι μια πολύ ήσυχη πόλη, δεν είναι εξάρχεια, παραδείγματος χάρη, έτσι. Το βίντεο το έχουμε από την στιγμή που συνέβη αυτό που είδαμε, γιατί πολύ απλά το βίντεο το έβγαζε η πλευρά των φίλων αυτού νου που συνελάμβανε ο αστυνομικός. Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν είδα μόνο βίντεο, δεν είδα βίντεο μόνο φίλων των εν λόγω ατόμων. Εγώ είδα και βίντεο απλών πολιτών και το Citizen Journalist είναι η αλήθεια. Δεν έχει κανόνες δημοσιογραφικούς, όπως οι δημοσιογράφοι που μπορεί να παίζουν κάποιο παιχνίδι, οπότε βγάζω την κάμερα και ξέρω που θα στοχεύσω, αν θέλω να στοχεύσω τον αστυνομικό. Απλώς πολίτης βγάζει απλά και κάνει το story. Είναι η άποψή μου ότι αυτοί που βγάλανε το βίντεο δεν ήταν απλοί πολίτες, ήταν οι κύριοι που βρισκόντουσαν με τον συλληφθέντα προηγουμένως. Κατά συνέπεια είναι λογικό να τραβήξανε μόνο το συγκεκριμένο στιγμιότυπο ή εν πάση περιπτώσει να τραβήξαν και άλλα στιγμιότυπα, αλλά να επέλεξαν να αναρτήσουν μόνο το συγκεκριμένο στιγμιότυπο. Επίσης, μιλήσατε για μαρτυρίες. Εγώ είδα, για παράδειγμα, μία μαρτυρία η οποία κυκλοφόρησε κατά κόρον ενός κυρίου, ο οποίος εν συνεχεία μάθαμε ότι είναι εκεί στα τοπικά δρόμενα συμμετέχων, και έχει, δεν κατάλαβα αν έχει εκλεγεί ή αν ήταν υποψήφιος στο Δημοτικό Συμβούλιο με μια αριστερή παράταξη. Κατά συνέπεια και η μαρτυρία του δεν είναι τόσο αθώα όσο παρουσιάζεται. Δεν είναι ένας απλός πολίτης που εκείνη την ώρα βρισκόταν εκεί. Να σας ρωτήσω Ναι. Πείτε μου. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο λέω, επειδή τώρα θα μπούμε σε μία συζήτηση που εσείς θα μου λέτε ότι υπήρχαν μαρτυρίες, εγώ θα σας λέω ότι ναι, αλλά οι μαρτυρίες πόσο αξιόπιστες είναι, εσείς θα μου λέτε γιατί υπήρχε βίντεο μόνο από εκείνη τη στιγμή και εγώ θα σας λέω γιατί εκείνη τη στιγμή επέλεξαν να το ανεβάσουν κτλ. Γι' αυτό λέω ότι εμάς, εσάς, εμένα, του διπλανού, δεν είναι η δουλειά μας να κάνουμε τηλεδικαστήριο, ούτε είναι η δουλειά μας να κάνουμε λαϊκό δικαστήριο, ούτε είναι η δουλειά μας να κρίνουμε αν ο αστυνομικός έκανε σωστά τη δουλειά του ή δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Γι' αυτό λέω ότι αυτοί που είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι πρέπει να συλλέξουν όλα τα στοιχεία και έχουν οι άνθρωποι την επάρκεια να βγάλουν ένα ολοκληρωμένο και σωστό πόρισμα. Αυτοί είναι σε θέση να αξιολογήσουν όλες τις μαρτυρίες και πόσο αξιόπιστες είναι, αυτοί θα ψάξουν να βρουν βιντεοληπτικό υλικό και από πριν ή και από μετά και αυτοί έχουν τον τρόπο και το know-how να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα. Και ο αστυνομικός, αν στη συγκεκριμένη στιγμή για την οποία κρίνεται υπερεύει, καταρχάς όλα αυτά που ανέφερα, τα ανέφερα για τον εξής απλό λόγο. Παρουσιάστηκε από μία μερίδα των media και των social media το αφήγημα η αστυνομία ξαφνικά βρέθηκε στην πλατεία της Νέας Μύρνης και στα καλά του καθουμένου άρχισε να δέρνει φιλήσυχους πολίτες οι οποίοι ήταν εκεί με τις οικογένειές τους. Απλά λέω ότι δεν είναι τόσο αθώα τα πράγματα, ότι ξέρουμε ότι κάποιοι ήταν παραδίπλα και κάνανε μία συνέλευση, τι κάνανε τέλος πάντων σε ένα χώρο και βλέποντας τους αστυνομικούς να διενεργούν ελέγχους χωρίς πρόβλημα αρχικά,
Βγήκαν και ακολούθησε ό,τι ακολούθησε, διότι ήθελαν να το προκαλέσουν. Αυτό λέω. Τώρα, αυτό είναι ένα θέμα, απλά το βάζω στο τραπέζι, γιατί εντάξει, κάπου ας πούμε προκαλεί και την κοινή λογική να λέμε ότι ξεκίνησε ο αστυνομικός και άρχισε να δέρνει κόσμο άνευ λόγου και αιτίας. Εντάξει, απλά βάζω το πλαίσιο ότι τελικά τα πράγματα μπορεί να μην είναι τόσο αθώα όσο παρουσιάστηκαν από μία πλευρά. Τώρα από εκεί και ύστερα, για το συγκεκριμένο σημείο για το οποίο κρίνεται η συμπεριφορά του αστυνομικού και για το αν υπερεύει το μέτρο, αν μπορούσε να κάνει τη σύλληψη με διαφορετικό τρόπο κτλ. Κτλ, θα επιληφθούν οι αρμόδιοι. Δηλαδή δεν έχει νόημα να συζητείτε περισσότερο στο δημόσιο λόγο αυτή τη στιγμή έχουν επιληφθεί οι αρμόδιοι από την αστυνομία και από την ανεξάρτητη δικαιοσύνη, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε. Επίσης, με συγχωρείτε, διακόπτω. Επίσης, μου λέτε, η Νέα Σμύρνη είναι μια φιλήσυχη περιοχή. Η πλατεία μας είναι μια πλατεία στην οποία δεν δημιουργούνται προβλήματα κτλ. Γιατί ήρθε εκεί η αστυνομία. Δεν είμαστε τα εξάρχεια. Η αστυνομία δεν είναι. Δηλαδή, δεν ξεκίνησε ο αστυνομικός από το σπίτι του και είπε: τι θα κάνω σήμερα, πάω στη Νέα Σμύρνη να δείρω. Προφανώς πήρε κάποιο σήμα από το κέντρο του, το οποίο του έλεγε ότι εκεί υπάρχει συνωστισμός. Πήγαινε και κάνει συστάσεις και αν νομίζεις ότι πρέπει να κόψεις και κάποιο πρόστιμο σε κάποια κραυγαλαία περίπτωση, κόψε το. Έτσι ξεκίνησε όλο το έργο. Επίσης, είπατε προηγουμένως και δεν θέλω και αυτό να το αφήσω ασχολίαστο γιατί είναι σημαντικό. Είπατε ότι όλοι μας θέλουμε να νιώθουμε την αστυνομία δίπλα μας και όλοι μας αγαπάμε την αστυνομία και θέλουμε να ξέρουμε ότι είμαστε ασφαλείς και ότι κάποιοι εγγυώνται για την ασφάλειά μας κτλ. Κτλ. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι με τα λύπης μου αυτό είναι η δική σας οπτική στα πράγματα. Σίγουρα είναι και η δική μου οπτική στα πράγματα. Αλλά κάποιον δεν είναι η οπτική τους στα πράγματα αυτή. Και από εκεί ξεκινάει και όλο το πρόβλημα. Να σας πω κάτι όμως. Πριν είπατε. Όλοι οι πολίτες, μια μικρή μειοψηφία, αλλά η οποία φωνασκεί και ακούγεται πάρα πολύ, για κάποιο λόγο έχει βάλει την αστυνομία απέναντι. Και δυστυχώς. Όλη η κατάσταση υποδαβλίζεται και από πολιτικά κόμματα. Έτσι. Ωραία. Από τη στιγμή αρχικά, δεν πιστεύω ότι όλα προσεγγίζονται και πρέπει να προσεγγίζονται και να κομματικοποιούνται. Εδώ πρέπει να σκεφτούμε πάνω απ' όλα τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν, από όποια μεριά κι αν είναι. Γιατί είδαμε και έναν αστυνομικό, είδαμε αισχρές εικόνες και από την μία πλευρά και από την άλλη. Εγώ όμως θέλω να σας ρωτήσω κάτι το οποίο αναφέρθηκε. Όχι, με συγχωρείτε. Δεν θα τα βάλουμε στο ζύγι. Δεν είδαμε αισχρές εικόνες και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Με συγχωρείτε. Στην πλατεία. Για ένα μάτι είναι αισχρό. Ένας άνθρωπος να σηκώνει ένα γκλόπ, είναι αισχρό να βλέπεις και έναν αρμόδιο να είναι κάτω μες στα αίματα. Δεν είναι τα βάζουμε στο ζύγι, είναι βία. Είναι βία. Ναι, αλλά να κάνουμε ένα διαχωρισμό εδώ πέρα, έτσι. Γιατί δεν θα κρατήσουμε ίσες αποστάσεις, εγώ τουλάχιστον. Την Κυριακή είδαμε έναν αστυνομικό που την ώρα που εκτελούσε το καθήκον του, ενδεχομένως θα το κρίνουν οι αρμόδιοι. Θέλετε για την οικονομία της συζήτησης. Το κρίνανε, είναι σε διαθεσιμότητα. Είναι σε διαθεσιμότητα, οπότε κάτι δείχνει αυτό. Υπερεύει το μέτρο και πάνω στη σύλληψη χρησιμοποίησε και τον γκλόπ ως μειόφυλε. Σας το λέω για την οικονομία της συζήτησης ότι συμφωνώ με αυτή την άποψη. Αυτό είναι ένα πόρισμα το οποίο θα το βγάλουν οι αρμόδιοι, ξαναλέω. Αλλά για την οικονομία της συζήτησης, εγώ σας λέω ότι ο αστυνομικός αυτός πάνω στη σύλληψη υπερεύει το μέτρο και δεν έπρεπε να χρησιμοποιήσει τον γκλόπ και δει όσες φορές το χρησιμοποίησε, έπρεπε απλώς να κάνει τη σύλληψη. Αυτό, η υπέρβαση του μέτρου κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, του αστυνομικού, που από το Σύνταγμα και τους νόμους ασκεί νόμιμη βία για να επιβάλλει την τάξη. Τι σημαίνει νόμιμη βία? Θα το βάλω εγώ στην ίδια ζυγαριά με τους χουλιγκαναραίους, τους δολοφόνους, οι οποίοι πήγανε για να κάνουν μπάχαλα, για να κάψουνε, να σπάσουνε και να δολοφονήσουν αστυνομικούς. Ακούστε να δείτε, επειδή μιλάμε τώρα και πριν αναφερθήκατε και σε μία παράταξη, θέλω να σας ρωτήσω για ποιον λόγο πρέπει να ψάξουμε και να αναφέρουμε την παράταξη, από ποια άποψη. Θεωρώ ότι
στο γεγονός ότι η μαρτυρία που υπήρξε, που δεν ήταν μία, αλλά μία εκ των μαρτύρων, ένας εκ των μαρτύρων, ήταν αριστερός. Θέλω να σας ρωτήσω πραγματικά για ποιον λόγο πρέπει να αναφερθεί αυτό το γεγονός. Και σας ρωτάω γιατί και ως νομικός, σε ένα δικαστήριο, ένας δικαστής εν πάση περιπτώσει, δεν ψάχνει να δει αν ο μάρτυράς του είναι ΣΥΡΙΖΑ, είναι Νέα Δημοκρατία ή οποιασδήποτε κομματικής παράταξης. Γιατί πρέπει λοιπόν να εμείς να δούμε, είτε να δει οποιοσδήποτε αρμόδιος, τι κομματικής παράταξης είναι ένας άνθρωπος που μιλάει. Σε ένα δικαστήριο, ο δικαστής θα ψάξει να βρει πόσο αξιόπιστος είναι ο μάρτυρας και τι συμφέρον έχει να λέει αυτά που λέει. Το κόμμα που ψηφίζει κάποιος τον κάνει έναν αξιόπιστο. Είναι ο μάρτυρας του συγκεκριμένου συμβάντος, για να δω την αξιοπιστία του και για να δω αν έχει κάποιο συμφέρον από αυτά που λέει. Όταν λοιπόν θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι από την ημέρα που ανέλαβε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης τη διακυβέρνηση της χώρας, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ και ΜΕΡΑ25 έχουν χτίσει μεθοδικά ελλείψη αντιπολιτευτικού αφηγήματος, ένα αφήγημα το οποίο συμπυκνώνεται στο κρατικός αυταρχισμός και αστυνομική βία. Όταν λοιπόν τα κόμματα της αριστεράς έχουν επενδύσει σε αυτό το αφήγημα και όταν τα κόμματα της αριστεράς αυτόκλητα πηγαίνουν και συντρέχουν οποιονδήποτε συλλαμβάνεται από την αστυνομία, οποιονδήποτε καταφέρεται κατά της αστυνομίας, οποιονδήποτε κατηγορεί την αστυνομία, οποιονδήποτε συμμετέχει σε μπάχαλα κτλ. Κτλ. Τότε με συγχωρείτε πολύ, αλλά είναι σαφές ότι τα κόμματα αυτά έχουν επενδύσει σε ένα συγκεκριμένο στρατήγημα και έχουν πάρει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση και προφανώς ό,τι λένε πρέπει να εξετάζεται υπό αυτό το πρίσμα, ότι οι άνθρωποι έχουν στοχεύσει την αστυνομία και έχουν στοχεύσει αυτό το δόγμα το οποίο λέγεται νόμος και τάξη. Γιατί δεν τους αρέσει, γιατί δεν τους βολεύει, γιατί πιστεύουν ότι θα ωφεληθούν κομματικά κάνοντας αυτού του είδους την αντιπολίτευση. Η οικογένεια που μίλησε όμως, θέλω λίγο να σταθούμε, επειδή μας τα λέτε και πολύ το εκτιμώ και σας ευχαριστώ, θέλω να πω ότι βγήκε και η οικογένεια και μίλησε, όπου δεν φάνηκε κάπως κομματικά να τοποθετείτε. Επίσης θέλω να σας ρωτήσω και με βάση την αρμοδιότητά σας ως νομικός, αλλά και στη θέση που είστε, αν κρίνετε ότι όλοι, είτε οι περισσότεροι των σωμάτων της ασφάλειας που είναι για τους πολίτες, είναι πλήρως εκπαιδευμένοι. Γιατί ακούστηκε ότι ο εν λόγω αστυνομικός έφερε πάνω του παράνομο όπλο εννοώντας σιδερένιο γκλόπ. Θα ήθελα λίγο να μου το διευκρινίσετε αυτό, κατά πόσο υπάρχει παρανομία και αν όντως υφίσταται και από νομικής άποψης, αλλά και τι προβλέπει το ΕΔΕ γι' αυτό, αν όντως δηλαδή εξεταστεί ότι ήταν παράνομο, που κρίθηκε σε διαθεσιμότητα ο άνθρωπος, να το πούμε έτσι, απλά. Ο πλεισμός που φέρει ο κάθε αστυνομικός κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του είναι οπλισμός δημόσια υλικά που του δίνονται από την υπηρεσία του, έτσι. Αυτά είναι τα προβλεπόμενα. Τώρα, προφανώς και το πτυσσόμενο γκλοπ δεν προβλέπεται να το φέρει μαζί του κάποιος. Τώρα, εγώ γι' αυτό σας λέω ότι εμείς δεν έχει λόγο να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, εμείς τώρα μπορούμε να κάτσουμε να ψηρίσουμε το βίντεο αν ήταν πτυσσόμενο ή αν δεν ήταν πτυσσόμενο και αν. Δηλαδή δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή την λογική. Γι' αυτό υπάρχουν τα αρμόδια όργανα. Δηλαδή πρέπει ένας άνθρωπος να είναι αστυνομικός για να. Σε περίπτωση που ήταν πτυσσόμενο να του επιβληθεί η ανάλογη τιμωρία. Τώρα ο συγκεκριμένος θα απολογηθεί, θα μαζευτεί το υλικό, το βιντεοληπτικό που υπάρχει, θα συγκεντρωθούν οι μαρτυρίες, θα αξιολογηθούν οι μαρτυρίες, θα γίνει μια σειρά πραγμάτων. Δηλαδή άμα ένας άνθρωπος δεν κρίνεται. Υπέπεσε σε ένα, δύο, τρία παραπτώματα, θα τιμωρηθεί αναλόγως. Υπάρχει ένα εύρος ποινών
που ξεκινάει από το ελαφρότερο που είναι ένα πρόστιμο οικονομικό και φτάνουμε στο χειρότερο που είναι η απόταξη. Λοιπόν, αλλά αυτά, γι' αυτό υπάρχουν οι αρμόδιοι να τα κρίνουν. Και όταν... Ένας δημοσιογράφος δεν είναι αρμόδιος. Της αστυνομίας είναι υπερεπαρκής για να απομονώσουν τέτοιες περιπτώσεις και για να τιμωρήσουν τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά για τους κακοπροαίρετους που δεν πιστεύουν στους εσωτερικούς μηχανισμούς της αστυνομίας και θεωρούν ότι γίνεται συγκάλυψη, εδώ έχει ξεκινήσει η διαδικασία και από την εισαγγελία. Έχετε καμία αμφιβολία ότι η εισαγγελία θα τα βρει όλα? Και αυτή την οικογένεια που λέτε, που εγώ δεν το έχω δει αυτό το βίντεο, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχω κάτι να δω όλα τα βίντεο και όλους τους μάρτυρες. Εμένα, επειδή είναι η δουλειά μου αυτή και επειδή θέλω να είμαι αντικειμενική, ναι, χωρίς να ταχθώ δημοσιογραφικά υπέρ καμίας και δεν το πάω και καθόλου κομματικά, δεν θέλω να το πάω κομματικά, ναι, ο ρόλος μου φυσικά είναι... Φυσικά, ναι, απλά όπως ξέρετε, επειδή μας αναφέρατε ότι δεν πρέπει ο καθένας να κάνει λόγο και να κρίνει, να πούμε φυσικά ότι και οι πολιτικοί κρίνονται καθημερινά για τα, είτε για τα τοπήματα είτε για τα καλά που κάνουν. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο το να υπάρχει η κοινή γνώμη, την οποία και διευθύνουν οι άνθρωποι, και καλά κάνουν και υπάρχουν αρμόδια όργανα και υπάρχει μια ιεραρχία, απλώς πρέπει να υπάρχει κρίση ακριβώς για να γίνεται όλο ένα καλύτερη ιεραρχία και να μην υπάρχει καταστολή δικαιωμάτων. Να μην μιλάμε για ανάξιους ανθρώπους τόσο... κάτι τώρα, ότι όχι, ο καθένας δεν έχει δικαίωμα να κρίνει, για να σας είμαι ειλικρινής. Να κρίνουν την υπόθεση, έχουν... δικαίωμα και υποχρέωση, θα το πω για πονοστή φορά, τα καθήλυνα αρμόδια όργανα της αστυνομίας και της εισαγγελίας. Ο καθένας δεν έχει δικαίωμα να κρίνει. Ο καθένας μπορεί να λέει μία γνώμη, αλλά στο τέλος της ημέρας δεν θα κάνουμε τηλεδικαστήρια, το ξαναλέω, γι' αυτό υπάρχουν οι αρμόδιοι. Ωραία. Θέλω να μου σχολιάσετε και, τον, και αυτό για το οποίο έγινε λόγος, για τα... 200 με 300 στοιχεία τα οποία βρέθηκαν και μέσα στην ειρηνική πορεία που έγινε στη Νέα Σμύρνη δημιούργησαν αυτό το μπάχαλο, αλλά και να μου το συνδέσετε με την αύξηση των κρουσμάτων, αλλά και να μου πείτε 2-3 πράγματα για τη διαχείριση από την άποψη της κυβέρνησης όσον αφορά τον κορονοϊό, επειδή είδαμε μια πορεία χθες. Ναι, μεν με μάσκες, αλλά και πάλι μιλάμε για ένα ζήτημα εν μέσω κορονοϊού. Ωραία. Λοιπόν, βάλατε πολλά θέματα. Λοιπόν, δεν θέλω να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η πορεία που έγινε χθες είχε μια προδιαγεγραμμένη εξέλιξη. Τώρα, κακά τα ψέματα. Μου λέτε να μην, να μην αναφέρομαι σε κόμματα, γιατί αυτά όλα μας αφορούν όλους και δεν θα έπρεπε να έχουν να κάνουμε κόμματα. Έλα όμως που έχουν να κάνουμε κόμματα. Στη χθεσινή πορεία, λοιπόν, καλούσαν συγκεκριμένα κόμματα και καλούσαν και συγκεκριμένες συλλογικότητες. Καλούσε η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ, καλούσε ο Ρουβίκονας, καλούσε το ΠΑΜΕ. Εντάξει. Δηλαδή, δεν είναι όλα άχρωμα και όλα, ας πούμε, love, peace and unity. Εντάξει, είμαστε γνωστοί όλοι εδώ πέρα και ο ρόλος που παίζουμε. Λοιπόν, ξεκίνησε λοιπόν μία πορεία. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι ήταν αρκετά περισσότεροι αυτοί που συμμετείχαν με ξεκάθαρα χουλιγκανίστικη διάθεση και προφανώς δεν απομονώθηκαν και από κανέναν. Προφανώς αυτή η πορεία δεν περιφρουρήθηκε και από κανέναν και προφανώς στο τέλος της ημέρας κάποιοι μπορεί να συμμετείχαν στα μπάχαλα και να συμμετείχαν στην απόπειρα δολοφονίας του αστυνομικού και σε όλα τα υπόλοιπα έκτροπα, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι δεν νομίζω ότι στενοχωρήθηκαν και ιδιαίτερα. Έτσι. Γιατί μιλάτε για απόπειρα δολοφονίας όμως? Γιατί ο ίδιος ο αστυνομικός που τοποθετήθηκε δεν μίλησε για κάτι τέτοιο. Καταρχάς, δεν μιλάω εγώ για απόπειρα δολοφονίας. Η ποινική δικαιοσύνη έχει ασκήσει δίωξη
για απόπειρα δολοφονίας. Αλλά δηλαδή εσείς που το βίντεο της Κυριακής το είδατε καρέ-καρέ, βλέποντας και το χτεσινό βίντεο καρέ-καρέ, το είδατε αυτό για απλή σωματική βλάβη, ας πούμε. Έρχεται ένας με φόρα από 50 μέτρα, παίρνει τον άλλον από ένα μηχανάκι, τον ξεχαρβαλώνει στο πάτωμα και αρχίζουν μετά 80 άτομα να τον κλωτσάνε με μανία στο κεφάλι. Αυτό το δηλαδή τι ακριβώς ήταν, αν δεν ήταν απόπειρα δολοφονίας, δηλαδή τι πρέπει να γίνει για να θεωρηθεί κάτι απόπειρα δολοφονίας. Που ξαναλέω όμως, δεν την κάνω εγώ την αξιολόγηση, την αξιολόγηση την έχει κάνει η ποινική δικαιοσύνη που έχει ασκήσει την ποινική δίωξη. Οι συλληφθέντες για απόπειρα δολοφονίας πάνε. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας πάνε οι συλληφθέντες. Για μένα, αν θέλετε πραγματικά να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, εγώ και χθες και την Κυριακή, μιλώντας ξεκάθαρα ως βλέποντας τη βία και καταδικάζοντάς την, και την άσκοπη και τη σκόπιμη, γιατί θεωρώ ότι και θέλω να ζω μέσα σε ένα κράτος δικαίου ήρεμο και ασφαλές, ότι είναι η άλλη όψη του νομίσματος. Όταν καταδικάζουμε κάτι, οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί, να μην κάνουμε τα ίδια. Όταν έχουμε στα χέρια μας εξουσίες, πρέπει να είμαστε το ίδιο πολύ συγκεκριμένοι και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Όπως προσεκτικοί πρέπει να είμαστε και όταν θέλουμε να έχουμε σωστή αντιμετώπιση από την εξουσία, από τους αρμόδιους. Οπότε για μένα, αν με ρωτάτε, σαν δημοσιογράφο, σαν άνθρωπο, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε άνθρωποι, είδαμε την άλλη όψη του νομίσματος. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι νοήμονες το κατακρίναμε, έτσι. Και προφανώς σέβομαι και την δική σας γνώμη που μου είστε και τόσο συμπαθείς. Απλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτή η λογική του «η βία φέρνει βία» είναι ακριβώς το ξέπλυμα των χτεσινών εκτρόπων. Αυτό ακριβώς είναι αυτό που ξεπλένει, η λογική που ξεπλένει τα χτεσινά έσχη. Με συγχωρείτε πολύ, εγώ δεν το δέχομαι αυτό το πράγμα. Αν ένας αστυνομικός, κατά την εκτέλεση του καθήκοντός του, ξαναλέω και θα με αναγκάσετε να το ξαναπώ, ο αστυνομικός δεν πήγε εκεί πέρα για να δείρει κανέναν, δέχτηκε επίθεση και προέβη στη σύλληψη. Αν κατά τη σύλληψη χρησιμοποίησε τον κλόπ του, ενώ δεν έπρεπε να χρησιμοποιήσει τον κλόπ του, με συγχωρείτε πάρα πολύ, να τιμωρηθεί όπως προβλέπεται να τιμωρηθεί, αλλά αυτό δεν νομιμοποιεί κανέναν χούλιγκαν, μπαχαλάκια, ακροαριστερό, τραμπούκο, φασίστα να σπάσει τη Νέα Σμύρνη χτες, να κάψει τη Νέα Σμύρνη χτες και να επιτεθεί με δολοφονική διάθεση σε έναν 27χρονο άνθρωπο που είχε βγει για να κάνει τη δουλειά του. Να σας ρωτήσω. Εγώ δεν θα τα συμψηφίσω, ούτε θα βρω δικαιολογία σε αυτό που έγινε προχθές για αυτό που έγινε χθες. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, επειδή είδαμε χθες και ένα βίντεο το οποίο εμένα πολύ με θλίβει και θεωρώ και τους περισσότερους. Είδαμε μια ομάδα αστυνομικών να φωνάζει μια πρεπή φράση και μετά πάμε να τους σκοτώσουμε. Για ποιον λόγο να βγαίνει μία εκδικητική μανία? Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι το να έχεις δει έναν συνάδελφό σου δίπλα σου να πέφτει αιμόφυρτος είναι μια πάρα πολύ άσχημη εικόνα. Αλλά αυτό το βίντεο εσείς, ως αρμόδια, γιατί φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που είστε της προστασίας του πολίτη, ακριβώς είστε υπέρ όλων των πολιτών, γιατί εκτός από το να κάνουμε τη δουλειά μας, είμαστε και πολίτες. Εσείς πώς θα το βλέπατε αυτό το βίντεο? Τι θα μπορούσαμε να πούμε στους ανθρώπους που μας ακούνε? Λοιπόν, εγώ δεν πρόκειται να κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου και θα σας απαντήσω εκταρσώς για το βίντεο αυτό. Απλά, επειδή τόση ώρα συζητάμε για διάφορα βίντεο που προσπαθούν να
οικοδομήσουν αυτό το αφήγημα της δίθεν καταστολής και της δίθεν περιστολής των δικαιωμάτων και του δίθεν αυταρχισμού κτλ. Τα οποία για μένα είναι αστιότητες. Ξέρετε, εγώ πραγματικά θα ήθελα να μπορούσε να δει ο κόσμος, ο κόσμος ο αντικειμενικός, και τα χιλιάδες βίντεο που δεν υπάρχουν με διαφόρους που καταφέρονται εναντίον αστυνομικών με ύβρις του αισχύς του είδους, καταφέρονται εναντίον αστυνομικών με διάφορα αντικείμενα, πέτρες κτλ. Καταφέρονται εναντίον αστυνομικών με μολότοφ, καταφέρονται εναντίον αστυνομικών με φωτοβολίδες σε ευθεία γραμμή κτλ. Γιατί για κάποιο λόγο παίρνουν... Εγώ θέλω να μου σχολιάσετε όμως αυτό. Όλα αυτά τα βίντεο, τα αγνώστου προελεύσεως και τα κομμένα και ραμμένα όπως βολεύουν κάποιους. Και πραγματικά θα ήθελα να μπορούσαμε να δούμε σαν κοινή γνώμη και όλα τα υπόλοιπα βίντεο που δεν βγήκανε ποτέ. Και γι' αυτό χαίρομαι που πλέον αρχίζουν πολλές υπηρεσίες και έχουν κάμερα κατά τη διάρκεια των επεισοδίων επισήμως να μπορούν να καταγράφουν, μπας και αποκτήσουμε έτσι λίγο μια πιο σφαιρική άποψη. Εν πάση περιπτώσει, επειδή εγώ δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, μου ζητάτε να σχολιάσω και πάλι ένα βίντεο το οποίο είναι δύσκολο να το σχολιάσω, γιατί θα το σχολιάσω, δεν θα κρυφτώ. Απλά θέλω να επισημάνω και πάλι ότι είναι πολύ δύσκολο να σχολιάσω ένα βίντεο το οποίο και πάλι κρατάει 30 δευτερόλεπτα, είναι τραβηγμένο από πολύ μακριά, ο ήχος είναι συγκεκριμένος, δηλαδή πρέπει να το ακούσεις 15 φορές για να σιγουρευτείς ότι μάλλον άκουσες σωστά. Δεν έχουμε ακούσει ούτε τι είπανε πριν, ούτε τι είπανε μετά. Αν με ρωτάτε, και στο βαθμό, με τεράστιο ερωτηματικό, στο βαθμό που ακούσαμε αυτά που υπονοείτε εσείς τώρα, γιατί εγώ πραγματικά δεν κρύβομαι, απλά πραγματικά δεν μπορώ να είμαι 100% βεβαία για όλα όσα υποτίθεται ότι είπανε. Εν πάση περιπτώσει, πάλι για την οικονομία της συζήτησης. Αν αυτά που υπονοείται ότι υπόθηκαν πράγματι έχουν υποθεί, θα σας πω εγώ λοιπόν που την αστυνομία την έχω πολύ ψηλά και την θεωρώ τον πιο σημαντικό θεσμό στη δημοκρατία μας. Σας λέω λοιπόν ότι είναι εκφράσεις που δεν περιποιούν τιμή. Εγώ ακόμα και από αστυνομικούς που μόλις έχουν αντιληφθεί ότι ένας συνάδελφός τους έχει μείνει πίσω και πιθανώς κινδυνεύει η ζωή του, περιμένω, επειδή είναι επαγγελματίες, να έχουν ψυχρό αίμα και να μην παρασύρονται σε συναισθηματικές εξάρσεις και σε ρητορικές εξάρσεις. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι στο βαθμό που έχουμε ακούσει αυτά που υπονοείται, καταδικάζω το να υπάρχουν έστω και αυτές οι ρητορικές εξάρσεις. Δεν ξέρω αν έχετε και το χρόνο να κάνω μία τελευταία ερώτηση και να σας καληνυχτήσουμε, γιατί σας καθυστερήσαμε κιόλας. Με χαρά. Θα ήθελα να μου σχολιάσετε λίγο και το διάγγελμα του κυρίου Μητσοτάκη που ακούσαμε, που το διάγγελμα έγινε κατόπιν όλων των γεγονότων και μετά τον τραυματισμό του αστυνομικού. Αν θεωρείτε ότι θα έπρεπε η κυβέρνηση να έχει λάβει και πριν την έναρξη της πορείας κάποια γραμμή και να τοποθετηθεί ώστε να υπάρξουν λιγότερα έκτροπα. Τι μπορούσε να κάνει για να μην υπάρξουν έκτροπα? Πολύ ακριβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι αυτοί που πήγαν εκεί πέρα πήγαν για να κάνουν έκτροπα. Επομένως δεν υπήρχε κάτι να τους αναχαιτήσει αυτή την διάθεσή τους. Λοιπόν, τώρα να είμαστε πραγματιστές. Πολύ απλά λένε ότι θα μπορούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από τη στιγμή που είναι πρωθυπουργός, οπότε και είναι ο επικεφαλής και προστατεύει όλους,
να βγει και να κάνει διάγγελμα ώστε να υπάρχουν και για τους δύο ανθρώπους και μετά από τα δύο συμβάντα, γιατί πολλοί τον κατηγόρησαν. Σας λέω τώρα τι λένε και τι ακούγεται, έτσι. Πολλοί τον κατηγόρησαν ότι μονοπλευρεί επί της ουσίας. Υπό ποια έννοια μονοπλευρεί, δηλαδή, δεν το αντιλαμβάνομαι. Επειδή βγήκε και έγινε το διάγγελμα κατόπιν του τραυματισμού του αστυνομικού και ευχήθηκε περαστικά στον αστυνομικό χωρίς να ευχηθεί περαστικά στον άνθρωπο της Κυριακής. Από αυτή την άποψη. Ο αστυνομικός κόντυψε να πεθάνει, αν δεν το έχετε καταλάβει. Ο άνθρωπος της Κυριακής, δεν λέω ότι υπέστη βία, αλλά δεν ξέρω αν έχετε εικόνα του πόσο αίμα έχει χάσει ο αστυνομικός, ο οποίος ήταν στο πάτωμα μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας για μισή ώρα. Δηλαδή, ξέρετε, κάπου με ξεπερνάει, δηλαδή, ότι έχουμε βάλει τώρα δύο τελείως τραγικά ανώμια πράγματα και τα συγκρίνουμε. Λες και είναι κάτι το φυσιολογικό να τα συγκρίνουμε. Δηλαδή, δεν ξέρω, με ξεπερνάει λίγο όλο αυτό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν μπορούσε μετά από το περιστατικό της Κυριακής, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, να βγει και να κάνει διάγγελμα επειδή ένας αστυνομικός στους 50.000 μπορεί να χρησιμοποιήσει τον κλόπο ως μειόφυλε. Δηλαδή, κάπου να μην χάνουμε και το μέτρο. Όταν όμως την επόμενη μέρα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας συνειδητοποίησε ότι κάποιοι χρησιμοποιούν αυτό σαν έναυσμα για να αιματοκυλήσουν τη χώρα και για να δημιουργήσουν εμφυλιοπολεμικό κλίμα και για να διχάσουν και είδε τα πράγματα να εκτραχύνονται και να παίρνουν μια άλλη τροπή, τότε σαφέστατα και έπρεπε να βγει να κάνει το διάγγελμα που έκανε, το οποίο ήταν μεστό, μετριοπαθές, όπως είναι πάντα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και να κάνει έκκληση σε όλο τον κόσμο να χαμηλώσουν οι τόνοι και να κάνει επίκληση στην κοινή λογική, ότι αυτή τη στιγμή που έχουμε χίλια προβλήματα δεν είναι δυνατόν να δημιουργούμε και μια τεχνητή ένταση, η οποία στην πραγματικότητα δεν έχει και κανένα διακύβευμα. Δηλαδή, πραγματικά δεν υπάρχει διακύβευμα. Τώρα, δεν πιστεύω να πιστεύει κανένας ότι στην Ελλάδα έχουμε στα αλήθεια πρόβλημα αστυνομικής βίας, έτσι. Για κάπου να μην τρελαινόμαστε κιόλας, δηλαδή. Αλλά με συγχωρείτε πάρα πολύ, το είπε, δεν το είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο διάγγελμά του ότι πρέπει όλοι να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και ότι πρέπει όλοι να ξαναεμπεδώσουμε το μέτρο. Ήδη από την επόμενη στιγμή και ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι αξιωματική αντιπολίτευση, και και τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς είναι στον ίδιο χαβά. Όταν δηλαδή βγαίνει ο τομεάρχης προστασίας του πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ και κάνει σήμερα δήλωση και διαβάζω επιλέξη «Έχει γίνει καθημερινότητα αντί η αστυνομία να ασχολείται με το έγκλημα και το οργανωμένο έγκλημα που έχει γίνει συνήθεια η ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ ομάδων μέρα μεσημέρι στις γειτονιές, δέρνει τους πολίτες επειδή κάθονται στα παγκάκια. Αυτό δείχνει την κατεύθυνση της πολιτικής ηγεσίας της ελληνικής αστυνομίας». Με συγχωρείτε πολύ, μετά τα χτεσινά, δεν είναι δήλωση τώρα αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτής, ότι η αστυνομία δέρνει τους πολίτες που κάθονται στα παγκάκια. Δηλαδή, κάπου πρέπει να επιδεικνύουμε και μια ελάχιστη σοβαρότητα. Μάλιστα. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Δυστυχώς σας έχουμε χαλάσει το χρόνο, ζητώ συγγνώμη. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε και δεν μου, προς Θεού, όχι απλώς δεν μου χαλάσατε το χρόνο, αλλά χάρηκα πάρα πολύ που μπορέσαμε να έχουμε αυτή την επικοινωνία και να ανταλλάξουμε απόψεις. Να είστε καλά. Εύχομαι την επόμενη φορά να μπορέσουμε να τα πούμε και μέσω Skype και να μπορεί να σας βλέπει και ο κόσμος. Πολύ μεγάλη μου χαρά. Να είστε καλά, κύριε Αγγελεστάθη. Αρκεί που βλέπει εσάς επί του παρόντος, που είσαστε και μία κούκλα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια και καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτά ακούσαμε από την κυρία Αγγελεστάθη. Φαντάζομαι θα είστε αρκετοί, ίσως που διαφωνείτε με κάποιες θέσεις. Γενικότερα, εγώ συνεχίζω να λέω, όπως είπα και στην ιδέα, ότι δεν δικαιολογώ καμία βία. Δεν υπάρχει σκόπιμη και άσκοπη βία.
Θεωρώ τα γεγονότα όλων των ημερών έκτροπα. Ο καθένας έχει την άποψή του. Θέλω να πιστεύω ότι πάνω από τα κόμματα είναι οι άνθρωποι. Είμαστε ανθρωπιστές. Πρέπει να τα βλέπουμε τα πράγματα έτσι. Και πρέπει να υπάρχει και φιλτράρισμα σε όλα. Αυτά ήταν που λέτε για σήμερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω και εσάς, να ζητήσω χίλια συγγνώμη για την καθυστέρηση. Θα τα ξαναπούμε. Θεωρώ ότι το συμβάν που έγινε χθες, τα συμβάντα που συνέβησαν τόσο την Κυριακή, το συμβάν της Κυριακής όσο και το χθεσινό, τα χθεσινά, θα μας απασχολήσουν για αρκετό καιρό. Εύχομαι όχι προς το αρνητικό. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ήταν η εκπομπή Peaky Blinders με την Ιωάννα Τρίγκα. Θα ανέβει ο Σονούπο και στο YouTube. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε. Να είστε καλά. Να είμαστε καλά και εδώ στη Νέα Σμύρνη και εύχομαι να είναι οι τελευταίες εικόνες που βλέπουμε, οι τελευταίες εικόνες βίας ανθρώπων που σφάζονται μεταξύ τους. Είμαστε σε ένα κρίσιμο στάδιο. Πρέπει να σκεφτόμαστε λογικά, ψύχρεμα, αλλά να σκεφτόμαστε. Αυτό πάνω απ' όλα. Και όσο μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί, αν μπορούμε να είμαστε αντικειμενικοί από τη στιγμή που υπάρχει και υποκειμενική σκοπιά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.